Ο Πούτιν τον προώθησε την περασμένη εβδομάδα. Διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πιστεύει ότι οι μάχες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο στάδιο σε μια εκτεταμένη σύγκρουση με την Ευρώπη. Και όλα αυτά γράφονται στο Newsweek. Περασμένη εβδομάδα ο Βλάντιμιρ Πούτιν προήγαγε τον Αντρέι Μοντσβίτσεφ, ο βαθμό του στρατηγού. Παίζει ήδη κεντρικότατο ρόλο στη στρατιωτική περιφέρεια κεντρικής ομάδας ρωσικών δυνάμεων που πολεμούν στην Ουκρανία. Επίσης πρόσφατα σε συνέντευξή του στο κανάλι Ρούσια 1 ο Μοντβίτσεφ είπε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει αρκετά, θα επεκταθεί στο μέλλον. θα τα τόνισε. Νομίζω ότι θα περάσει πολύ καιρό. Είναι ανώφελο να μιλάμε για ακριβή περίοδο. Αν μιλάμε για την Ανατολική Ευρώπη, κάτι που θα πρέπει να κάνουμε, φυσικά τότε θα είναι ακόμη περισσότερο. Και επενεύει ο δημοσιογράφος και τον ρώτησε, είναι η Ουκρανία απλώς η αρχή. Ναι, απολύτως. Είναι μόνον η αρχή μάλιστα διευκρίνησε ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει εδώ. Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία που την απεκάλυψε σχέδιο για την ανασύσταση των από καιρού χαμένων εδαφών ρωσικής αυτοκρατορίας σε ένα μπλακ. Βέβαια σας έχω αναλυτικές έρευνες ότι ήθελα να διαμελήσουν ως ΝΑΤΟ σε 40 κρατήδια τη Ρωσική Ομοσπονδία τη σημερινή. Θα σημειώσω ότι μερικοί από του συμμάχου του Πούτιν έχουν επικαλεστεί τη δυνατότητα επέκταση του πολέμου από την Ουκρανία σε άλλε χώρε του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένε τη Πολωνία και άλλων τη Ανατολική Ευρώπη. Είχα και ότι η Πολωνία και Ρουμανία ήταν οι πρώτε που εφοβούνται. Μην ξεχνάμε την υπερδνίστερια. Ο Άντρεϊ Νικολάγεβιτ από την ανώτατη στρατιωτική σχολή διοίκηση του Νοβό Σιμπίσκ, το Παφλοντά. Την Ακαδημία Συνδυασμένων Όπλων. Το 2016 έχει γεννηθεί άλλωστε 14 Ιανουαρίου 1976. Την Τετάρτη Χωριστή Αρχαία Αρμάτων Φρουρών από το 11 και την 28η Ξεχωριστή Αρχαία Μηχανοκίνητων Τυφεκείων το 14. Πληρωτή δίκη της 68 σώματο στρατού 17 διορίζεται επιτελάρχης και πρώτος υποδίκη της 41 στρατιά συνδυασμένων όπλων. Το 19 διορίζεται αρχηγός επιτελείου 8η στρατιά συνδυασμένων όπλων νότια στρατιωτικής περιφέρειας κατά Ουκρανίας. Δίκη τότε το 2021 και ακριμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι, η αλήθεια πάση θυσία εδώ.